Μέσα στα 5 καλύτερα ευρωπαϊκά προγράμματα Life συμπεριλαμβάνεται το ελληνικό πρόγραμμα Sol Brine, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που διαχειρίζεται την άλμη της αφαλάτωσης και παράγει μέσα από τα υγρά απόβλητα της αφαλάτωσης νέα προϊόντα στα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας. Το πιλωτικό μάλιστα αυτό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στην Τίνο με μεγάλη επιτυχία και πλέον θα δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Η ελληνική τεχνογνωσία και καινοτομία στην κορυφή της Ευρώπης. Από τα 5.000 ευρωπαϊκά προγράμματα Life για το περιβάλλον, το Sol Brine του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατατάχθηκε στα 5 καλύτερα και έχει σημαντικές ελπίδες να αναδειχθεί πρώτο εφόσον οι Ευρωπαίοι πολίτες το ψηφίσουν. Είναι το πρόγραμμα που κατάφερε να καταστήσει την αφαλάτωση περιβαλλοντικά και ενεργειακά φιλική διαδικασία, αφού διαχειρίζεται με επιτυχία την άλμη, χωρίς να την επιστρέφει στη θάλασσα, καταστρέφοντας το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ στο τέλος της παράγει και νέα προϊόντα από τα υγρά απόβλητα. Έτσι λοιπόν, σχεδιάσαμε εξατμιστήρες, κρυσταλλωτήρες και ηλιακή ξηράση και όλο το σύστημα δουλεύει με ηλιακή ενέργεια, έτσι ό,τι μπαίνει στο σύστημά μας να βγαίνει αλάτι και νερό. Έτσι. Πετυχαίνουμε να παράξουμε ένα δεύτερο χρήσιμο προϊόν, το οποίο είναι το αλάτι, και τριπλάσια ποσότητα πόσιμου νερού. Κυκλική οικονομία με αξιοποίηση των αποβλήτων της αφαλάτωσης στο 100% και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τον ιδανικότερο συνδυασμό που λύνει μια για πάντα το πρόβλημα του νερού στα άνυδρα νησιά. Αν βάλουμε από τη μια μεριά το κόστος μεταφοράς νερού, που στα σημερινά συμβόλαια είναι 10,5 ευρώ το κυβικό, ή την επεξεργασία, μπορούμε να δούμε αφαλάτωση νερού με ανανεώσιμες πηγές σε ένα κόστος 5 ευρώ το κυβικό, ακόμη και πιο κάτω. Πρέπει να κινηθούν τα νησιά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ακριβό το αρχικό κόστος επένδυσης, αλλά αποσβαίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Το επιτυχημένο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα τώρα θα εφαρμοστεί και σε μεγάλη κλίμακα στο λιμάνι του Ρότερνταμ, ανακτώντας χημικά στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο θαλασσινό νερό και προωθώντας τα στη βιομηχανία ως πρώτες ύλες. Προς στιγμήν όμως, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μας καλεί να το ψηφίσουμε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Life, προκειμένου να ανακηρυχθεί το καλύτερο πρόγραμμα της Ευρώπης. Στα καλά νέα της ημέρας, ανοίγει για το κοινό ολόκληρο το Ευπαλλήνιο Όρημα.